Ιδιαίτερη ήταν η σημασία της σημερινής εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσαν στο λιμάνι του Βόλου η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών η Αλληλεγγύη. Η σταδιακή επανεκκίνηση της κοινωνίας και η αποκατάσταση λειτουργίας των χειρουργείων αναμένεται να αυξήσουν τις ανάγκες για αίμα, σημείωσε ο πρόεδρος της Αλληλεγγύης. Θα θέλαμε στους δύσκολους αυτούς καιρούς τώρα να τους έχουμε όλους κοντά μας. Δεν περισσεύει κανένας, τους χρειαζόμαστε και ιδίως τώρα που ανοίγουν τα χειρουργεία, που ανοίγουν οι συγκοινωνίες, τα ταξίδια και θα έχουμε και πολλά ατυχήματα, οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε εφοδιασμένοι και πρέπει να υπάρχει το απόθεμα, σύν το ότι χρειαζόμαστε και φιάλες για τα παιδιά της Μεσογειακής Ανεμίας, που οπωσδήποτε αυτά θέλουν κάθε μήνα γύρω στις 200 φιάλες για να εφοδιαστούν, για να μπορέσουν να ζήσουν. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τώρα όλο τον κόσμο πάλι μαζί μας. Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο τώρα. Τα αίματα είχαν μειωθεί αρκετά γιατί ο κόσμος φοβότανε. Τώρα άνοιξε ο καιρός, ανοίξαν όλα. Ελπίζω να τους έχουμε όλους κοντά μας και το καλοκαίρι αυτό πάλι να πάνε όλα καλά όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια που έχουμε πάντα πρόβλημα αυτή την εποχή. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας επεσήμανε ότι μέσα από τη σημερινή δράση θα επιχειρηθεί η δημιουργία τράπεζας αίματος για τις ανάγκες των μελών της Ομοσπονδίας. Είναι η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία η οποία κάνει ο ΕΒΕΜ, γίνεται δηλαδή με πρωτοβουλία της. Έγινε πρώτον γιατί η αιμοδοσία του νοσοκομείου μας ήδη έχει έλλειψη από αίμα λόγω κορονοϊού, λόγω καλοκαιριού που έρχεται πάντα υπάρχει έλλειψη από αίμα, άρα επιλέξαμε αυτή την εποχή για να γίνουμε όσο πιο χρήσιμο μπορούμε. Επίσης σκεφτήκαμε να κάνουμε μια τράπεζα αίματος της ΟΕΒΕΜ, που σημαίνει ότι ο καθένας σήμερα που θα έρχεται να δίνει αίμα θα παίρνει μία καρτούλα, θα γίνεται μέλος του Συλλόγου Αλληλεγγύης και θα μπορεί να έχει παροχές όπως όταν χρειάζεται ο ίδιος και όταν χρειάζεται ο ΕΒΕΜ για κάποιο μέλος της, θα έχουμε αυτές τις παροχές. Επίσης, αυτό που κάνουμε σήμερα δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι θεσμός. Θα το κάνουμε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συνεχή ροή στην τράπεζα μέσα σε εισαγωγικά αίματος, την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε.